Ολυμπιακός, όπως τον βλέπω όταν παίζει μαζί ο Φορτούνης και ο μεγάλος σε ηλικία, Βαλμπουένα, είναι σαν να πηγαίνουν δύο γκόμενες ωραίες στο μπαρ και να φλερτάρει, ας πούμε, ο καλός ο γκόμενος τη μία, ζηλεύει άλλη, έτσι ζηλεύει ο Φορτούνης τον άλλον. Δεν νιώθει καλά. Ναι. Ο Φορτούνης για να αποδώσει δεν πρέπει να παίζει, για μένα ναι. Ο Βαλμπουένα ή να παίζει ο ένας από τους δύο, δεν μπορεί να παίζει. Ενώ ο Βαλμπουένα δεν έχει τέτοια κολλήματα. Ο Φορτούνης έχει ένα ψυχισμό τέτοιο. Τον βλέπεις ότι δεν μπορεί, ρε παιδί μου, πώς το λένε. Είναι... Το παράδειγμα που σου έβαλα προηγουμένως είναι το πιο, ναι, είναι χαρακτηριστικό. Κωστή, να σου πω κάτι. Εγώ σε αυτό δεν συμφωνώ και μου κάνει εντύπωση που το λες. Γιατί βλέπεις χρόνια ποδόσφαιρο και σε μια απλή αντίληψη του παιχνιδιού, ποιος ποιοτικός παίκτης δεν θέλει να έχει έναν δεύτερο ποιοτικό παίκτη για να μιλάνε μέσα στο γήπεδο με την μπάλα. Κατάλαβες θέλω να πω. Δηλαδή, να βρίσκονται με ένα νεύμα ή με μια κίνηση. Αυτός τι γίνεται τώρα. Ο Βαλμπουένα παίρνει μεγάλο χώρο στο γήπεδο κατοχής. Μπορεί να μπάλα να παίζεται δεξιά, θα το δεις εκεί να δίνει βοήθεια. Μπορεί να παίζει την μπάλα στον άξονα να δίνει εκεί βοήθεια. Δηλαδή έχει ένα πιο ελεύθερο ρόλο, αλλά εκεί σε τακτική σκέψη. Δηλαδή μπορεί να παίζει, να το βλέπεις να παίζει ελεύθερα, αλλά το παιχνίδι του Βαλμπουένα στηρίζεται περισσότερο στο τουμπλάρισμα το επιθετικό του Ολυμπιακού. Πολλές φορές έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός από τον Βαλμπουένα φάσεις όπου η παρουσία του εκεί κάνει αριθμητική υπεροχή. Ναι. Μπορεί να το βάλει τον κόλλο άλλος. Αυτός δεν έχει αυτό το κόμπλεξ. Θα πρέπει να το βάλω εγώ τον κόλλο. Είναι αυτό ακριβώς που λες, Κώστα. Επειδή, ο άλλος είναι νάρκης. Επειδή έχει παίξει σε κορυφαίο επίπεδο, ο Βαλμπουένα ξέρει ότι μπορεί να είναι ο ηγέτης της ομάδας χωρίς να χρειάζεται να κρατάει την μπάλα πολύ ο ίδιος. Ενώ ο Φορτούνης, που έχει την ελληνική νοοτροπία κυρίως και ας έχει παίξει χρόνια στη Γερμανία, έτσι, πιστεύει ότι για να είσαι ο ηγέτης της ομάδας πρέπει να έχεις την μπάλα στα πόδια σου. Είναι από τα Τρίκαλα ο ένας και ο άλλος είναι από την Ευρώπη. Ναι. Εγώ είμαι από την Τούμπα και το μυαλό μου φτάνει μέχρι το Ξέιξου, να πούμε. Το μυαλό του Φορτούνη, γιατί ο Φορτούνης τα προσόντα που έχει θα έπρεπε να κάνει πιο πολλά πράγματα. Πιστεύω εγώ. Ναι. Γιατί δεν του λείπει η ταχύτητα, δεν του λείπει η τρίπλα, δεν του λείπει το σουτ. Του λείπει το κεφάλι, εντάξει. Δεν μπορεί να είναι άριστος σε όλα. Αλλά αυτά τα... Αυτό που βρωμάει επαρχιωτήλα, ρε παιδί μου, μπορεί να σου το πω. Έχει αυτά τα υπαρξιακά που έχουν οι γκόμενες. Καταλαβαίνω, δηλαδή, καταλαβαίνω. Ο Φορτούνης έχει ψυχολογία γκόμενας δύσκολης. Ας σου πει γιατί κοίταξες την άλλη, η σερβιτόρα σου κλείσε το μάτι, μπλέκεις. Καλά, εκεί τώρα θα μου πεις ποια γκόμενα είναι εύκολη, αλλά λοιπόν, πάμε.